Νίκος Νικολάου μαζί μας. Αγαπημένοι μου. Λατρεμένοι μου φίλοι. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, βάλτε με σε παράθυρο. Λοιπόν, πάμε τώρα μαζί. 3, 2, 1. Αγαπημένοι μου, λατρεμένοι μου φίλοι. Εδώ κοιτάω. Ναι, εδώ κοιτάω. Παλαιολόγου, έξτρα σοου. Η πιο γλυκιά σας συνήθεια. Δεν σας είπα, να σου πω κάτι πραγματικά. Με κάνεις καλύτερα από όλους. Από όλους, εντάξει. Κοίταξε, ο Τάκης Ζαχαράτος δεν με έχει κάνει ακόμα. Άμα με κάνει, δεν μπορώ να πω ότι θα με κάνεις καλύτερα. Αλλά μέχρι στιγμής, αυτοί που με έχουν κάνει στην ελληνική τηλεόραση, με κάνεις καλύτερα από όλους. Ναι. Ναι. Και τώρα δεν είμαι και σε φόρμα. Πού να δεις, άμα έχω ξέρεις περισσότερο. Ξέρεις που νομίζω λίγο ότι το κάνεις. Ότι το χάνεις. Στο έξτρα πρέπει να το τονίσεις. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ είμαι. Μπράβο, το ρο. Έξτρα σοου! Άρα, για ξανακάντω μία. Να το κάνω άλλη μία. Ωραία. Λοιπόν. Αγαπημένοι μου, λατρεμένοι μου φίλοι παλαιολόγου, έξτρα σοου! Η πιο γλυκιά σας συνήθεια. Είδες το ρο είναι που... ο τονισμός. Το έχεις, οπότε... Εντάξει, ας πούμε... Δεν χωρεί αμφιβολίες για ποιο λόγο έκανες και τον Μπρουτάλ, ας πούμε. Ναι, να πούμε λίγο και ποια άλλα κομμάτια έχεις κάνει. Γιατί ο Νίκος είναι ένα παιδί το οποίο κομμάτια που έχουν, για να μην το πω, έχουν αφήσει ιστορία, ας πούμε. Έχουνε, ρε παιδί μου, έχουν βάλει. Έχουν ακουστεί, ας πούμε, γενικότερα. Τον Μπρουτάλ, ας πούμε, θα πω για το δικό μου, δεν μπορώ να πω για τους άλλους. Τον Μπρουτάλ είναι δεδομένο ότι έχει δημιουργήσει στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο ένα καλτ κίνημα. Και τι θέλω να πω με αυτό, ότι εμένα μεγάλη μου χαρά, δεν το λέω από κακία, μου αρέσει να το βλέπω και χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι. Εξαρτάται τι θα λέει και ο άλλος, αλλά υπάρχουν άτομα που ξέρουμε, τα οποία, αν δεν ήταν αυτό το τραγούδι και η δική μου παρουσία μαζί να το σπρώξει, δεν θα βγαίνανε τον τελευταίο χρόνο στην ελληνική τηλεόραση, είτε σε talent shows, είτε σε εκπομπές, έτσι, σε μεγάλα κανάλια και να λίγο να παριστάνω, που το λένε και οι ίδιοι, να παριστάνω εμένα στη συγκεκριμένη δεδομένη στιγμή, όχι εμένα γενικά, για να μην παρεξηγεί. Είναι και αρκετά άτομα, έτσι. Αρκετά δεν ξέρω. Πέντε είναι σίγουρα. Αρκετά δεν ξέρω αν είναι. Πέντε είναι σίγουρα και τους στέλνουμε τα φιλιά μας και καλή επιτυχία τους έχουμε σε ό,τι κάνουμε. Να τους δώσω και μια συμβουλή. Πρέπει να βάλουν δόντι στην Ευδοκία Θωμά οπωσδήποτε. Μακρύ μαλλί. Λίγο πιο πολύ να το μακρύνουν. Δηλαδή, μπράβο, από εδώ που είναι το μαλλί τους να το κάνω και παρακάτω. Στο σώμα, δεν ξέρω, γιατί από τα πέντε άτομα είναι μερικοί που έχουν καλύτερο σώμα και από μένα. Άρα εντάξει, για να τα λέμε και τα πράγματα όπως είναι. Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ο Νίκος Νικολάου είναι ένα παιδί πολλά υποσχόμενο. Καλά, εντάξει. Πολλά υποσχόμενο. Πες εσύ, πες εκεί πέρα. Αφού είσαι πολλά υποσχόμενο. Θα το δει και ο κόσμος, γιατί μπορεί υπερβολές να δικαιολογήσει στο YouTube και να δει κομμάτια που έχεις κάνει άλλων καλλιτεχνών πέρα από τον Μπρουτάλ. Έχεις κάνει Διονύση Σκηνά, Σάκη Ρουβά. Το Αναβίση. Μαζονάκι. Αναβίση, Μαζονάκης. Μαζονάκης, Αναβίση. Κωνσταντίνα. Όλους τους μεγάλους στάρ τους έχει κάνει σε επανεκτελέσεις, ας πούμε. Μέταλ επανεκτελέσεις. Σε μέταλ επανεκτελέσεις, ναι. Εντάξει, ναι. Επανεκτελέσεις είναι επανεκτελέσεις. Ναι. Πώς διάλεξες, ας πούμε, εσύ όλη την αφρόκρεμα της ελληνικής showbiz? Κοίτα, είναι κομμάτια τα οποία σου μένουν στο μυαλό, έχουν μια συγκεκριμένη μελωδία. Στην κιθάρα είναι. Το φαντάζομαι, επειδή είμαι και μεταλλάς, τα φαντάζομαι κιόλας πως θα μπορούσε να είναι σε metal, οπότε γιατί όχι. Και αφού μου αρέσει κιόλας αυτό το. Τα έχουμε ακούσει ούτε σε άλλες, αυτά τα τραγούδια τα έχουμε ακούσει ούτε σε άλλες ένα εκατομμύριο φορές. Πες τα. Και λέω γιατί όχι, ας πούμε. Πανεκτέλεση, θα ξανάρθουν ξανά στην επιφάνεια. Metal ήχος, γιατί όχι. Να σε ρωτήσω και, θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο το οποίο, ρε παιδί μου, και ο κόσμος θα ενδιαφέρεται να μάθει. Εμείς τα έχουμε πει και το ξέρουμε. Εγώ το λέω και γενικά δεν με πειράζει. Πάντα λέω αλήθειες και ο κόσμος γι' αυτό με αγαπάει, γιατί λέω τις αλήθειες και οτιδήποτε και να έχει να κάνει, είτε με άλλα πρόσωπα είτε μαζί μου. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο εγώ ναι, μεν το έβγαλα με μια χιουμοριστική διάθεση πριν από δύο χρόνια και κάτι. Αλλά εντωμεταξύ, τον πρώτο καιρό που κυκλοφόρησε και για το πρώτο εξάμηνο πήρε μια έτσι. Πληθώρα υπάρχει λέξη, έτσι. Ναι, ναι, ένα μπάνο. Έκανε ένα μπαζ με μια πολύ αρνητική προσέγγιση. Μια πολύ αρνητική δημοσιότητα, μια πολύ αρνητική προσέγγιση. Αυτό μετά με τις εκπομπές και με τη δική μου, δηλαδή, γιατί και εγώ είπα στον κόσμο του, παιδιά, να σας πω κάτι, για πλάκα το κάναμε. Όπως και γενικά από τα πέντε μου single,
και μαζί και τα καινούργια που έρχονται. Είναι τα τέσσερα, ας πούμε, είναι με χιουμοριστική διάθεση. Εσύ από την αρχή το εισέπραξες έτσι, το Μπρουτάλι, ή ας πούμε είπες να το κάνεις από μόνος σου λίγο, να περάσει και καλά. Πώς το εισέπραξες σε πρώτη φάση? Το πήρα, εννοείται, χιουμοριστικά. Δεν ξέρω εσύ με τι διάθεση το έκανες όταν το έκανες. Τώρα πλέον ξέρω. Τότε δεν ήξερα. Εντελώς. Αλλά... αυτό που γίνεται τώρα με το τραγούδι αυτό το έκανα εγώ τότε. Μπράβο, ναι. Εγώ το πήρα χιουμοριστικά. Λέω brutal, brutal. Πολύ brutal είναι, αλλά δεν βλέπω brutal, δεν ακούω brutal. Οπότε λέω metal είναι brutal. Οπότε γιατί όχι και metal επανεκτέλεση. Εγώ έτσι το εισέπραξα τουλάχιστον. Η γνώμη σου για μένα, ας πούμε, από όταν το άκουσες, από αυτό που είχες σχηματίσει μια... Σχηματίσει. Και κυματίσει. Τι, έτσι, δεν κυματίσει. Αργό. Η γνώμη που είχες σχηματίσει, ας πούμε, από την τηλεόραση και τα λοιπά ήταν... Πώς ήταν, ρε παιδί, πώς είναι τώρα που γνωριζόμαστε και είμαστε και φιλαράκια και τα λοιπά. Μας βλέπει και η Αθηνά, η αγαπημένη μου από το σπίτι. Αθηνά μου. Η κοπελά του, παιδιά, είναι ένα είδωλο. Είναι η ίδια η Αθηνά Οικονομάκου. Δεν είναι η Αθηνά Οικονομάκου. Όχι. Είναι και φίλη μου, μην τα. Είναι λίγο πιο όμορφη, είναι... ναι, είναι λίγο πιο όμορφη. Εντάξει, ναι, η καθένα έχει τη δική τη τι. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ να πούμε στη Σταυρούλα. Στη Σταυρούλα και Σούρι, μπράβο. Που έκανε το μοντάζ και στην. Και τη σκηνοθεσία, αγαπημένη, σε κάψαμε λίγο, αλλά το αποτέλεσμα νομίζω μας δικαίωσε. Φιλάκια, φιλάκια. Φιλάκια πολλά. Σταυρούλα, crossfire. Crossfire. Αγαπημένη μας. Για πες. Τι θέλεις να σου πω? Να μου πεις, γενικά έχεις και δικά σου τραγούδια? Έχω και πολλά δικά μου, ναι. Εντάξει, έχω και τη χιουμοριστική πλευρά, έχω και τη σοβαρή πλευρά, ανάλογα τι μου βγει. Έχω κανένα δυο... Γι' αυτό σου αρέσουν τα δικά μου τα τραγούδια, γιατί τα συνδυάζω. Ναι, μπράβο. Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι και το χιούμορ, είναι και... Κοίτα, γενικά έχω ένα αποθυμένο. Δεν βγαίνουν πλέον τόσο χιουμοριστικά, ας πούμε, δεν ακούει ο κόσμος. Έτσι, τη χιουμοριστική πλευρά του. Δεν βγαίνουν, είναι άλλο, δεν τα ακούει, είναι άλλο. Ναι, δεν θα ακούσεις, ας πούμε, πώς θα σου πω, παλιότερα υπήρχαν πολλά χιουμοριστικά. Υπήρχαν πλοκάμι του Καρχαρία, υπήρχαν οι Καφρίλιον, υπήρχαν οι Μετάλληρα, υπήρχαν χιλιαδιό, ας πούμε, γκρουπάκια που βγάζανε. Μετάλληρα. Μετάλληρα. Είναι. Παροδία. Ποιοι είναι μετάλληρα. Αυτοί οι φίλοι μου, οι μετάλληρα. Όταν κάναμε τις γραμμές και με τα τάλιρα. Ναι, μπράβο. Τα μετάλληρα. Μετάλληρα. Ναι. Η μετάλληρα. Οπότε, εμένα μ' άρεσαν αυτά, τα άκουγα από παλιά και ξεκίνησε έτσι. Αλλά έχω και σοβαρά κομματάκια, ας πούμε, πάλι στο ίδιο ύφος, metal και αυτά. Γενικά ασχολούμαι το καίω λίγο το θέμα. Λοιπόν, με αυτά όλα που μας λες διακρίνω το πόσο πολύ ταιριάζουμε τελικά καλλιτεχνικά. Ίσως. Μία στο χιουμοριστικό, ναι. Μία στο κανονικό, μία το άλλο. Εμείς το καταλαβαίνουμε σαν καλλιτέχνες τι δίνουμε, ρε παιδί μου, στο κοινό. Οι άλλοι που είναι γύρω μας καίγονται. Για το χιουμοριστικό, ασυζητητή. Για σένα πάει αυτό. Ασυζητητή. Ασυζητητή για το χιουμοριστικό μέρος. Ταιριάζουμε, ναι, σε αυτό, ναι, ταιριάζουμε. Ωραία. Θέλω να μου πεις λίγο γενικά. Τι ετοιμάζεις, όχι όλα, ξέρεις, αυτά που υπάρχουν τώρα, τι ετοιμάζεις αυτόν τον καιρό, έτσι, καλλιτεχνικά. Κομματάκια. Και να μου πεις λίγο, θέλω να μου πεις, πέρα από σολίστας, από κιθαρίστας, που εννοείται ότι το έχεις για να γράφεις μουσική, το έχεις. Θέλω να εστιάσουμε λίγο ότι γενικά είσαι ένας άνθρωπος που γράφεις και για τους άλλους. Πιο πολύ, γενικά, δεν εστιάζεις το καλλιτεχνικό, εστιάζεις στους άλλους καλλιτέχνες, να τους γράψεις και να κάνεις μουσική για αυτούς και να φτιάξεις και κάτι ολοκληρωτικά καινούριο. Ναι. Ας πούμε, πέρα από τις επανεκτελέσεις, κάνεις και αυτό. Ναι. Γενικά, κοίτα, ετοιμάζω πλέον ήδη στα σκαριά. Έχω μερικά κομματάκια δικά μου, σοβαρά αυτή τη φορά. Αλλά γενικά ψάχνουμε, δηλαδή, ό,τι να εντύλε υπάρχει και αυτά, τα ψάχνω λίγο τα κομμάτια και ό,τι μου κάθεται καλά, έχει ωραία μελωδία, ας πούμε, και είναι έτοιμη για κιθάρα, τα ψάχνω αυτά τα πράγματα. Μ' αρέσουν. Οπότε και τα καινούργια μας γενικά τα θέματα θα τα δούμε και σε metal, in time. Ναι, δεν το συζητώ. Ωραία, λοιπόν, εγώ θέλω να κλείσω με τον Νίκο αυτή τη συνέντευξη και να πω ότι τις επόμενες εβδομάδες θα βλέπουμε από τον Νίκο δουλειές του από όλο το φάσμα της τέχνης. Τι είπατε, αγαπημένοι? Λοιπόν, εντάξει, ναι, τα ακούσαμε, το ξέρω. Τους αρέσει, λέει, τον Μπρουτάλ, χορεύουνε πάνω. Αλήθεια. Λέει, είναι πολύ Μπρουτάλ. Μα γι' αυτό ακούω βήματα τόση ώρα πάνω, ναι, χορεύουν εκεί, τα δίνουν όλα. Έχει βάλει και μία τρέσα μαζί όλοι και το κάνει. Και χτυπιούνται εκεί. Χτυπιούνται αφού μου έρχεται να βγάλω το ακουστικό. εντάξει, Γιάννα μου, αυτά τα ακούσαμε, δεν είναι θέμα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι τις επόμενες εβδομάδες θα βλέπουμε και τις καινούργιες σου δουλειές.
ας πούμε. Πώς βλέπουν στα reality λίγο από την καθημερινότητά τους. Μπράβο. Θα βλέπουν λίγο από την καθημερινότητα του Νίκου Νικολάου. Και από την ουσιαστική καθημερινότητα. Αυτό, να βλέπουμε βιντεάκια του Νίκου. Βιντεάκια, κάθε ναι, δεν θέλω να αποκαλύψω, γιατί εκτός από τα τραγούδια θα δούμε πολλά πράγματα. Δεν θέλω να αποκαλύψω άλλα. Okay. Αυτά. Έτσι δεν, καλά δεν λέω. Καλά λες, τι όλα να τα βγάλουμε στα φόρα. Σιγά σιγά. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω. Δημήτρης Παλαιολόγου, Νίκος Νικολάου, Brutal Metal Version, το βρίσκεται πλέον παντού με τόσα site. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ ξανά μάνα πάλι. Έλα πάμε, ζούγκλα.gr, newsmusic.gr, athensgomagazino.gr και ρεζουμέ. Και ρεζουμέ.gr και όλα τα υπόλοιπα που το έχετε βάλει. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και δεν έχει άλλο. Τα πάω. Δεν έχει όλα. Νίκο μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Σήμερα εδώ και θέλω να υποσχεθείς στο κοινό μου ότι θα παρουσιάσουμε και τα καινούργια πράγματα και τα δικά σου και τα υπόλοιπα που ετοιμάζουμε μαζί και θα ξανάρθεις πάλι με την αγαπημένη μου την Αθηνά. Και την εικόνα. Μπορεί να τη φέρουμε και την Οικονομάκου. Αμέ, αμέ. Αγαπημένη μου, σας υπόσχομαι ότι θα τα ακούσετε όλα από μένα. Πάμε μία να κλείσουμε τη συνέντευξή σου με αυτό. Δεν αλλάζετε κανάλι, μένετε εδώ, γιατί έρχονται gossip από τον Ηλία Ταμπουρατζή, newsmusic.gr και πάμε. 3, 2, 1. Αγαπημένη μου, λατρεμένη μου φίλη, Παλαιολόγου, extra show, η πιο γλυκιά σας συνήθεια. Ο Νίκος Νικολάου φεύγει και πάω τώρα αμέσως στον ένα και μοναδικό συγκλονιστικό, το στρουμφάκι της ελληνικής τηλεόρασης.